Δημοσθένης Λινάρδος κοντά μου, κεντρικός του ΠΑΟΚ. Δημοσθένη, καταρχάς συγχαρητήρια για μια μεγάλη νίκη και πρόκριση. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε το παιχνίδι. Πριν από αυτά, νομίζω θες να κάνεις μια τοποθέτηση όμως. Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μου. Σήμερα πήραμε το πολυπόθητο εισιτήριο για το τελικό του League Cup. Αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί, στο αποτέλεσμα και στον αγώνα. Θέλω να σταθώ ότι σήμερα έχει περάσει ένας χρόνος από την ανίποτη τραγωδία των Ντεμπών. Ελπίζω οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη και οι ψυχές που θυσιάστηκαν με τέτοιο άδοξο τρόπο να βρουν γαλήνη. Πάμε λίγο να επιστρέψουμε στα του παιχνιδιού και στα των αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη, είστε στο τελικό του League Cup. Έρχονται πολύ σημαντικά πάντως παιχνίδια. Κυνηγάτε την τρίτη θέση, κυνηγάτε να κλειδώσετε την τρίτη θέση. Πώς βλέπεις τη συνέχεια για την ομάδα και επίσης για τον τελικό του League Cup? Είναι ένα τρόπο που δεν το έχει κατακτήσει ποτέ ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει και αυτό, πιστεύω, στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Είναι και αυτό μια πρόκληση? Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι. Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους. Κατακτήσαμε το Super Cup, το αφήσαμε πίσω μας. Είχαμε κάποιες δύσκολες εμφανίσεις που νομίζω είχαμε χάσει τη συγκέντρωσή μας. Παιχνίδι με το παιχνίδι, και τώρα που θα κρίνονται οι τίτλοι, θα φανούμε πιο σοβαροί και πιο αποτελεσματικοί. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι είτε τρίτη είτε τέταρτη θέση δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να κοιτάμε τους εαυτούς μας, να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά, σωματικά και με απόλυτη συγκέντρωση να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.